Στο στούντιο μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος μας ο Μανώλης Αναδρανιστάκης. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Πολύ νερό πάντως. Πολλά προβλήματα, αλλά και πολύ νερό. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε πολύ νερό. Στη Ζάκυνθο πέσανε 100 χιλιοστά, εδώ στην Αθήνα από 60 έως 100. Αν σκεφτεί κανείς ότι κατά μέσο όρο στο ελληνικό το Νοέμβριο πέφτουν 60 χιλιοστά, έπεσε λέει το νερό ενός μήνα μέσα σε μια νύχτα. Α, είναι ήταν πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλη ποσότητα του νερού, γι' αυτό είχαμε όλα αυτά τα προβλήματα. Πού θα χτυπήσει από εδώ και πέρα, εγώ, κύριε? Και το βράδυ, μέχρι και αύριο το απόγευμα γενικά, περιμένουμε να βρέχει κατά περιόδους πάλι σε ολόκληρη τη χώρα. Mm-hmm. Καταιγίδες έχουν πιο πολύ σε Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη και στην Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες θα έχει μεγαλύτερα ανοίγματα ο καιρός εκεί, κυρίως στις πρωινές ώρες. Αλλά οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το βράδυ. Θα εξακολουθήσουν να έχουμε νότιους ανέμους 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία αρκετά ψηλή για την εποχή, 18 με 20. Και μετά πάμε σε χιόνια. Πάμε σε ριζική αλλαγή του καιρού. Ο βοριάς πια θα αντικατασταθεί από νότιο άνεμο από βοριάδες. Η έντασή του ήταν 7-8, τοπικά και 9 μποφόρ, πολύ ενισχυμένη. Βέβαια η πρώτη συνέπεια θα είναι να πέσει πολύ θερμοκρασία ακόμα και κατά 10 βαθμούς. Το πολύ 10 βαθμούς στα υπηρετικά και εδώ στην Αθήνα γύρω στις 9. Το κρύο θα είναι εξωτερό κυρίως το πρωί. Θερμοκρασία κοντά στο 0. Στη Βόρεια Ελλάδα αρκετά κάτω από το 0. Και τώρα, όσον αφορά τον καιρό, από Αθήνα και νοτιότερα θα έχουμε βροχές, αρκετές πάλι. Βορειότερα χιόνι. Το χιόνι θα ξεκινήσει την Τρίτη το πρωί σε Μακεδονία και Θράκη πάνω από τα 200-300 μέτρα χαμηλά. Να. Μέχρι το απόγευμα θα επεκταθεί πια σε όλα τα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδας και το βράδυ και σε ημιορεινές περιοχές Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Και εδώ πιθανότατα στην Πάρνηθα. Όχι προς τα κάτω. Προς τα κάτω δεν νομίζω. Από Τετάρτη πάντως βελτιώνεται, όμως αρχίζει να χιονίζει την Κρήτη. Τετάρτη μεσημέρι και μετά στα ορεινά της Κρήτης. Πάει νότια. Μάλλον, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.